Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζουν και αγιάζουν. Πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι εν αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτο, και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου. Πρεσβείς Παναχράντους Μητρός και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Σε προηγούμενη ομιλία μας και συνάντησή μας που είχαμε, μιλήσαμε κάποια στιγμή ότι ο Θεός όταν έβγαλε τον άνθρωπο μέσα από τον παράδεισο και έθεσε χερουβίδι να φυλάνε την πύλη, δεν τους εγκατέλειψε. Τους έβγαλε έξω με ένα σκοπό να μην φάνε από το δέντρο της ζωής που ήταν μέσα στο παράδεισο, ώστε να μην γίνει το κακό αθάνατο. Γιατί αν τρώγανε από το δέντρο της αθανασίας, το κακό θα γινότανε αθάνατο. Ο θάνατος δηλαδή θα αποκτούσε δύναμη αθανασίας. Δηλαδή οι άνθρωποι δεν θα σταμάταγαν να πέθαιναν. Για να τους προφυλάξει λοιπόν, τους απομακρύνει από τον παράδεισο. Και έτσι με το θάνατο επέρχεται πλέον το τέλος του κακού, το τέλος της αμαρτίας. Η αμαρτία δεν έγινε πλέον αθάνατη. Ούτε η παρακοή έγινε αθάνατη, διότι με το θάνατο και αυτή τελειώνει. Όμως, σαν πατέρας, δεν έπαψε να ενδιαφέρεται για τα παιδιά του. Και αυτό είναι το τρομερό, ότι ενώ τους βγάζει από το παράδεισο, συνεχίζει να ενδιαφέρεται σαν πραγματικός πατέρας. Και αυτό φαίνεται ξεκάθαρα ότι τους έδωσε, λέει, ρούχα να ντυθούνε. Θα λέγαμε όπως ένας πατέρας όταν φεύγει το παιδί από το σπίτι του, το φροντίζει, το περιποιείται, το προσέχει. Αλλά ούτε έκοψε και την επαφή μαζί με τον άνθρωπο. Βλέπουμε ότι και έξω από τον παράδεισο συνέχισε να συνομιλεί. Και αυτό το βλέπουμε όταν μιλάει στον πέρα από τον Αδάμ και την Εύα, αλλά όταν μιλάει στον Άβελ και στον Κάιν. Που όταν ο Κάιν παραπονείται και του λέει, Κύριε, γιατί η δικιά μου προσευχή δεν ακούστηκε, γιατί η δικιά μου προσευχή δεν έγινε δεκτή, απαντάει ο Θεός, το απαντάει κανονικά. Και του λέει, γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο. Διότι δεν μου έδωσες ό,τι ήταν το πιο τέλειο, ό,τι ήταν το πιο καλό, δεν μου το πρόσφερες. Μου πρόσφερες ό,τι βρήκες μπροστά σου. Εν αντιθέσει με τον αδερφό σου που λέει τον Άβελ, ο οποίος επέλεξε ό,τι καλύτερο είχε και αυτό μου πρόσφερε. Βλέπουμε λοιπόν δύο πράγματα εδώ πέρα. Και μετά ο Θεός βλέπουμε ότι μιλάει και στον Νόε, αργότερα, έξω του μιλάει στον Αβραάμ, μιλάει στον Μωυσή, μιλάει στους ανθρώπους τους δικούς του, μιλάει στους προφήτες και γι' αυτό οι προφήτες λέγαν «Τάδε λέγει Κύριος». Μόνον όσοι απομακρύνθηκαν από κοντά του, όσοι έπαψαν και δεν ήθελαν πια να είχαν επαφή, με δικιά τους επιλογή αυτοί διέκοψαν αυτόν τον διάλογο
με τον Θεό. Και έτσι απομακρύνθηκαν τελείως από τον Θεό. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Θεός ενεργεί πλέον και είναι κοντά τους. Δεν πάει σαν πατέρας να αγαπάει και να συνεχίζει να αγαπάει και να προσέχει τα παιδιά του. Και αυτό φαίνεται ξεκάθαρα σε όσους εκ των ανθρώπων αυτών ήσαν άνθρωποι οι οποίοι ήταν τίμοι, ενάρετοι, τον αγαπούσαν, τον σεβόντουσαν, προσευχόντουσαν σε αυτόν. Δεν πάβει να είναι πατέρας με λίγα λόγια. Αν και χάθηκε αυτή η ιδιότητα κάποια στιγμή και μιλούσαν σαν να ήταν απέναντί τους ο ίδιος ο εξουσιαστής, ένας εξουσιαστής Θεός. Όμως, βλέπουμε και κάτι άλλο. Βλέπουμε ότι ο Θεός επιλέγει και εισακούει την προσευχή του Άβελ αντί να ακούσει και την προσευχή του Κάιν. Και στην απάντησή του ήταν διότι ο Κάιν μου προσέφερε, έκανε δεχτεί την προσευχή του Άβελ, του λέει Κάιν, διότι ο Άβελ μου προσέφερε ό,τι το καλύτερο είχε για μένα. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι ο Θεός θέλει να του προσφέρουμε ό,τι το καλύτερο έχουμε για Αυτόν. Και μπορούμε να πούμε ότι εμείς οι μοναχοί του προσφέραμε αυτό το καλύτερο το οποίο έχουμε. Και ένα από αυτό το καλύτερο το οποίο είχαμε ήταν η ίδια μας η ζωή. Τι άλλο μπορείς να προσφέρεις σε κάποιον όταν του δώσεις την ίδια σου τη ζωή. Τι το καλύτερο μπορεί να υπάρξει από αυτό. Δώσαμε τα πάντα. Ό,τι είχαμε και δεν είχαμε, το προσφέραμε σε εκείνον. Και γι' αυτό πλέον είμαστε και εμείς παιδιά του. Όμως, σε όλες τις ενέργειές μας, και σαν χριστιανοί και σαν μοναχοί, θα πρέπει να του προσφέρουμε ό,τι έχουμε το καλύτερο. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε το πιο τέλειο γι' αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να κάνουμε και να εφαρμόζουμε την τελειότητα. Αυτό ζήτησε και αυτός. Τέλειοι γίνεστε, καθώς και εγώ τέλειος είμαι. Θέλει την τελειότητα. Και γι' αυτό βλέπουμε ότι ακόμα και από την Παλαιά Διαθήκη ό,τι ζητάει ο Θεός, το ζητάει στην τελειότητα. Ζήτησε το πιο καλύτερο για την προσευχή από τον Άβελ και τον Κάιν. Ο Κάιν δεν το πρόσφερε. Στο Νόε του είπε να φτιάξει την κυβωτό του Νόε από τα καλύτερα υλικά να φτιαχτεί η κυβωτό σου. Και γενικά βλέπουμε ακόμα στην κυβωτό της Διαθήκης μετά. Τους δίνει συμβουλές πως θα φτιάξουν την κυβωτό που θα φυλάει μέσα από τη Διαθήκη. Και σε πολλά άλλα πράγματα βλέπουμε ότι ο Θεός θέλει να του προσφέρουμε το καλύτερο. Μα έτσι δεν κάνουμε όμως όταν είναι σε έναν επίγειο βασιλέα. Όταν είναι να προσφέρεις ένα δώρο, κοιτάς να δεις τι το καλύτερο μπορείς να του δώσεις, τι το καλύτερο μπορείς να του προσφέρεις. Από ό,τι έχεις επιλέγεις το καλύτερο. Από τα ήδη υπάρχοντα που έχεις. Άρα λοιπόν και εμείς πρέπει στο Θεό να προσφέρουμε ό,τι το καλύτερο έχουμε. Προσφέραμε την ίδια μας τη ζωή. Προσφέρουμε το μοναστήρι που κτίζουμε. Είναι δικό του. Άρα λοιπόν σαν δικό του που είναι το μοναστήρι, εκείνος φροντίζει και φέρνει και μας στέλνει τα χρήματά του. Άρα εμείς πάλι δεν θα πάρουμε ό,τι πιο φτηνό υπάρχει για να βάλουμε τα χρήματα στην τράπεζα ή για να κάνουμε επενδύσεις. Τα χρήματα τα στέλνει
Ο Χριστός σαν αφεντικό φωτίζει τους ανθρώπους και μας τα στέλνει, σαν να τα στέλνει με ταχυδρόμο. Πώς σου στέλνει μια επιταγή κάποιος και σε πληρώνει το αφεντικό σου και σε στέλνει την επιταγή τα χρήματα, έτσι ακριβώς στέλνει ο Θεός τα χρήματα. Και εμείς αυτά τα χρήματα πρέπει να τα παίρνουμε, γιατί δεν είναι δικά μας, είναι δικά του, που μας αναθέτει να φτιάξουμε το σπίτι του. Το σπίτι εδώ του Αγίου Νεκταρίου, το σπίτι του Αγίου Αυγουστίνου και του Αγίου Σεραφείμ, να φτιάξουμε το σπίτι, το δικό του. Άρα λοιπόν πρέπει να προσέχουμε πώς διαχειριζόμαστε αυτά τα χρήματα. Το πρώτο, γιατί δεν είναι δικά μας. Δεν δικαιολογούνται τα χρήματα αυτά να χαθούν. Πρέπει να τα διαχειριζόμαστε με τον καλύτερο τρόπο, ώστε από τα χρήματα αυτά να γίνεται το σπίτι του. Και να κινείται όλη η ζωή, εμείς που υπηρετούμε μέσα σε αυτό το σπίτι, να κινείται όλη η ζωή των υπηρετούντων μέσα σε αυτό το σπίτι. Και πρέπει να το φτιάξουμε κατά τον καλύτερο τρόπο, ώστε όταν έρθει εκείνος να τα βρει τα πάντα στην τελειότητα και να του αρέσει. Αυτή είναι και η σκοπιμότητα που φροντίζουμε ό,τι γίνει να γίνεται όμορφο και ωραίο. Ό,τι γίνει να γίνεται καλό. Φυσικά μπορεί οι άνθρωποι να κατηγορούν καμιά φορά και να λένε «Μα φτιάχνουν πολυτέλειες, φτιάχνουν τέλεια τα πράγματα, για ποιο λόγο?» Μα όταν αυτοί φτιάχνουν το δικό τους σπίτι που μένουν στην τελειότητα και θέλουν τα σπίτια τους να είναι τόσο όμορφα και τόσο ωραία, δεν θα φτιάξω το σπίτι του Θεού εγώ να είναι όμορφο? Θα είναι το σπίτι του Θεού χειρότερο και καλύτερο θα είναι το δικό μου σπίτι? Δεν έχει δείξει τέτοιο πράγμα μέσα στη Γραφή. Και εμείς αυτό που θα του προσφέρουμε, γιατί εμείς που το προσφέρουμε, θα πρέπει να είναι το καλύτερο. Διαφορετικά θα ομοιάζουμε στον Κάιν. Δεν θα ομοιάζουμε στον Άβελ. Δεν το βλέπετε ότι το ίδιο γίνεται και στα πρόσφορα που φέρνουν οι γυναίκες για να λειτουργήσουν? Ο ιερεύς αν έχει 50 πρόσφορα μπροστά του, από τα 50 πρόσφορα θα πάρει το πιο καλό πρόσφορο, το πιο αφράτο, αυτό που είναι η σφραγίδα του καλή επάνω και φαίνεται. Και όχι μόνο αυτό, αλλά αναζητούμε και ποιος έφερε το πρόσφορο, ώστε και από τα χέρια που πλάστηκε το πρόσφορο να είμαστε σίγουροι ότι τα χέρια που εζήμωσαν ήταν καθαρά. Ήταν από άνθρωπο αγνό. Ακόμα και αυτό εξετάζουμε. Και γι' αυτό πρόσφορα που είναι από διαζευμένους, πρόσφορα από ανθρώπους που συζούνε, πρόσφορα από ανθρώπους που πορνεύουν, δεν τα δέχεται ο ιερέας. Δεν προσκομίζει από εκεί. Μπορεί να το κόψει αντίδερο, αλλά δεν προσκομίζει αυτό το πρόσφορο. Είναι ρητό αυτό μέσα στους ιερούς κανόνες και στα βιβλία της Εκκλησίας μας. Και γι' αυτό και το πρόσφορο ακόμα όταν φτιάχνεται, έχει τη δική του πετσέτα που τυλίγεται. Γιατί τυλίγουμε με οποιαδήποτε πετσέτα από το τραπέζι μας, την οποία τρώμε και σκουπίζουμε το στόμα μας όταν τρώμε και λερώνεται και την πλένουμε και μετά είναι καθαρή και τυλίγουμε το πρόσφορο? Το πρόσφορο έχει τη δικιά του πετσέτα. Το πρόσφορο έχει τη δικιά του λεκάνη που ζυμώνεται. Όχι τη λεκάνη που πλένω τα πιάτα. Θα ζυμώσω και το πρόσφορο που θα γίνει το σώμα και το αίμα του Χριστού. Και μέσα και εγώ έπλαινα πιο πριν ρούχα, εσώρουχα ή έπλαινα τα πιάτα και τα ποτήρια. Στην ίδια λεκάνη δεν μπορώ να ζυμώσω το πρόσφορο του Θεού. Θα επιλέξω την καλύτερη λεκάνη που έχω, την καλύτερη πετσέτα, την οποία είναι στην άδεια, ευλογημένα και αμίαντα.
Και με αυτό ακριβώς τα μέτρα ζυμώνω και πηγαίνω το πρόσφορο. Και πόσο προσοχή χρειάζεται τους ανθρώπους που δεν ξέρουν και πηγαίνουν και παίρνουν πρόσφορα από το φούρνο. Που δεν ξέρουμε ποιος τα ζυμώνει, ποιοι είναι εκείνοι που τα ζυμώνουν, τι έφτιαχναν πριν τα ζυμώσουν, τι υλικά χρησιμοποίησαν, αν χρησιμοποίησαν το καλύτερο αλεύρι. Τα πάντα. Και γι' αυτό βλέπετε ότι τα πρόσφορα αυτά ο ιερέας θα κάνει στην άκρη. Και όπως όταν παραλαμβάνει το πρόσφορο από τον ενωρίτη του, ξέρει ποιος είναι ο ενωρίτης και προσκομίζει το κατάλληλο πρόσφορο που είναι από τον κατάλληλο άνθρωπο φτιαγμένο και από τα κατάλληλα χέρια φτιαγμένο. Άρα λοιπόν όταν προσέχουμε αυτή τη λεπτομέρεια, δεν θα προσέξουμε και τις λεπτομέρειες για το σπίτι του Χριστού, για την εκκλησιά, για το μοναστήρι, για την ενορία. Η δομιά σου του κάνει. Χιλιές φορές να με κατηγορήσει ο κόσμος, παρά να βρεθώ εγώ σαν τον Κάιν, ότι αμέλησα να φτιάξω τα του Θεού. Ακριβώς για τον ίδιο λόγο και στο διακόνημα που κάνουμε, για τον ίδιο λόγο και στο διακόνημα που κάνουμε, προσφέρουμε το πιο τέλειο. Κάνουμε, είμαι στην κουζίνα, προσέχω η κουζίνα μου να λάμπει, να είναι καθαρή, γιατί δεν είναι η δικιά μου κουζίνα που με γυρεύω. Δεν είναι το δικό μου το ταψί στο σπίτι μου. Δεν είναι η δικιά μου κατσαρόλα. Δεν είναι το δικό μου φαγητό που είναι σπίτι μου και μαγειρεύω και τρώω. Είναι το σπίτι του Χριστού. Είναι η κουζίνα του Χριστού. Το ίδιο το σαλόνι. Το αυγονταρίκι όπως λέγεται στη μοναστηριακή γλώσσα. Το ίδιο τραπεζαρία. Το καθιστικό, το α, το β, η βιβλιοθήκη, τα γραφεία. Τα ζώα, τα διακονήματα, ο κήπος. Εγώ είμαι ο κυπουρός του βασιλέως. Που όταν περάσει ο βασιλέας Χριστός, πρέπει να είναι και να του αρέσουμε. Όταν περάσει το μαντρί ο Χριστός, πρέπει να είναι το καλύτερο πάλι που θα του αρέσει. Όταν περάσει από το αρχονταρίκι, πάλι πρέπει να του αρέσει. Άρα λοιπόν, δεν εργαζόμαστε μόνο για να προσφέρουμε την τελειότητα πλευράς ψυχικής καταστάσεως δικής μας. Προσφέραμε τη ζωή μας και κάναμε το τέλειο. Τώρα αυτή την ίδια τη ζωή μας που έχουμε, προσπαθούμε να την τελειοποιήσουμε και να την καθαρίσουμε ακόμα περισσότερο. Προσπαθούμε να την αγιάσουμε. Δεν είναι εύκολο. Ξέρετε, γιατί τα πάθη μέσα στην ψυχή μας δημιουργούν ρίζες. Είναι δέντρα αυτά. Τα οποία ξέρετε από κάτω ένα δέντρο όπως είναι έτσι όρθιο και μεγάλο ένα πλατάνη, σκεφτείτε πώς έχει απλώσει τις ρίζες του. Για ξεριζωσέ το. Πού να βγει. Αφού οι ρίζες το κρατάνε μέσα στο χώμα. Το ίδιο τα πάθη, τα αμαρτήματά μας. Και αυτό δεν είναι εύκολο να τα ξεριζώσουμε. Δεν είναι εύκολο να ξεριζωθούμε τα αμαρτήματά μας. Έχουν αποκτήσει ρίζες μέσα στη γη της ψυχής μας. Και πρέπει να βγούνε όμως. Και σίγουρα όταν το βγάζει, ο άνθρωπος πονάει, κουράζεται. Όπως κουράζεται το να βγάλεις ένα μεγάλο δέντρο, το παλεύεις. Το χτυπάς μια από εδώ, από εκεί, με την πολτόζα, με διάφορα μηχανήματα, προσπαθείς να το κουνήσεις. Κοίτατε πως ξεκινάνε, δεν το βγάζουν μια και έξω, το δέντρο, ώστε όταν πέστε μην κάνεις μια. Αρχίζουν το κλαδεύουν, το κόβουν τα κλαδιά. Στο τέλος μένει ο κορμός, το κόβουν λίγο-λίγο το κορμό, να μην πέσει όλο το δέντρο έτσι κάτω. Και στο τέλος πάνε, όταν μείνει η ρίζα με ένα μικρό κομμάτι του κορμού, αρχίζουν και το κουνάνε ώστε να κουνηθεί.
πως κουνάνε το δόντι. Γιατί και τα δόντια έχουν ρίζες. Και δεν βγαίνουν εύκολα. Πόσο μάλλον λοιπόν ένα πάθος να βγει. Όμως αυτός ο αγώνας πρέπει να γίνει. Γιατί πρέπει και ο άνθρωπος να φτάσει σε αυτή την τελειότητα. Και εμείς εδώ που έχουμε έρθει στο μοναστήρι, αλλά και αυτός που βαφτίζεται χριστιανός, αλλά και εμείς ιδιαίτερα ακόμα, γι' αυτό μπήκαμε μέσα σε αυτό το σπίτι του Χριστού, προσπαθώντας να αγωνιστούμε για αυτή την τελειότητα. Να προσφέρουμε όχι μόνο τη ζωή μας, αλλά μέχρι να κλείσουμε τα μάτια μας ή δυνατόν να έχουμε τελειοποιηθεί. Αυτός είναι ολόκληρος αγώνας. Που πρέπει να τον κάνουμε μέχρι την τελευταία ημέρα που πεθαίνουμε. Μέχρι την τελευταία ημέρα που κλείνουμε τα μάτια μας. Και κλείνουμε τα μάτια μας δοξάζοντας και υμνώντας τον Θεό. Δοξάζοντας την άπειρη αγάπη Του και εξητώντας συνέχεια το ελαιός Του. Έτσι γίνεται. Άρα λοιπόν και στην προσωπική μας ζωή χρειάζεται ένας τεράστιος αγώνας. Δεν είναι εύκολο, μπήκα. Δεν σε να πει ο χριστιανός ότι βαφτίστηκα και πλέον τελειοποιήθηκα. Και βλέπω τον Ρώσο που έχουμε στο μοναστήρι που βαφτίστηκε τώρα σε μεγάλη ηλικία, πριν ένα 1,5 χρόνο. Και όταν του λέω, μα πρέπει να κοινωνάς πιο συχνά, μου κάνει όχι. Γιατί ακόμα μου λέει δεν έχω διόρθωση. Βαφτίστηκα, αλλά δεν έχω φτάσει, μου λέει, στο σημείο που πρέπει να φτάσω. Έχω αγώνα, μου λέει, μπροστά. Θέλει να αισθάνεται, βλέπεις, αυτή την τελειότητα που θέλει. Και αισθάνεται ότι ναι μεν γνώρισε τον Χριστό, ναι μεν βαφτίστηκε, αλλά ότι δεν είναι έτοιμος. Και έχει συνέστηση γιατί βαφτίστηκε σε μεγάλη ηλικία. Και σου λέει θα αγωνιστώ και δεν είμαι έτοιμος να το κάνω. Όταν του είπα πάλι να μου προσκύνει να κάνεις προσευχή και πάλι μου λέει δεν είμαι έτοιμος για να μπορώ να κάνω προσκύνει. Το κομποσκήνι είναι, μου λέει, στη Ρωσία το παίρνουν και το κρατούν αυτοί που έχουν ανεβεί πνευματικά. Εγώ δεν αισθάνομαι ότι έχω ανεβεί πνευματικά. Φαίνεται στη Ρωσία που μια άλλη θεωρία φαίνεται περί και του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας, δεν ξέρω τι ακριβώς. Εγώ δεν το λέω αυτό παράδειγμα προς μίμηση, αλλά παράδειγμα προς μίμηση αναφέρω το ότι σκέφτεται. Γι' αυτό θέλω κοντά εκεί να μείνετε. Το ότι σκέφτεται ότι πρέπει να ανεβεί πνευματικά για να κάνει μερικά πράγματα. Και μου λέει δεν έχω ανεβεί ακόμα. Άρα λοιπόν αυτά που λέμε δεν είναι μόνο για εμάς, είναι και για τους χριστιανούς. Αυτός που βαφτίστηκε δεν τελειοποιήθηκε επειδή βαφτίστηκε. Έχει αγώνα μπροστά του. Ομοίως και ο μοναχός που μπήκε μες στο μοναστήρι έχει αγώνα μπροστά του. Και ο αγώνας του είναι τελειοποίηση. Σου δίνω, Χριστέ μου, τη ζωή μου, θυσιάζω με για σένα, σου δίνω τα πάντα για σένα, αφού με επέλεξες. Και συγκατατέθηκα και δέχτηκα να έρθω μαζί σου, έτσι όπως είμαι, στα χάλια που με επέλεξες και είμαι, και ζητώ το έλεος σου. Και ζητώντας το έλεος συνέχεια του Θεού, έρχεται ο Θεός. Ετείτε και δοθήσετε ημί. Κρούετε και ανοιγήσετε. Ζητάτε, λέει ο Θεός, χτυπήστε μου την πόρτα και όταν μου χτυπάτε την πόρτα εγώ θα σας ανοίξω. Και κανένας πατέρας, όταν το παιδί του λέει του ζητήσει ψάρι, κανένας πατέρας δεν δίνει στο παιδί του φίδι. Ούτε όταν του ζητήσει λέει ψωμί, ο πατέρας θα του δώσει πέτρα. Άρα λοιπόν είναι σαν να μας λέει ο Χριστός ότι ζητάτε μου αυτό που θέλετε. Και το κυριότερο πράγμα που πρέπει να ζητάμε είναι
το έλεος του και η κατεύθυνση του εαυτού μας. Θα πρέπει να ζητάμε κάθε μέρα να γινόμαστε καλύτεροι. Να μας βοηθάει να ξεριζώνουμε τα μάθη. Να ξεριζώνουμε από μέσα μας τις ρίζες. Και μέσα εδώ που είμαστε, σε αυτό το χώρο, βοηθάει αυτή η κατάσταση. Μας βοηθάει, όπως λέω, πολύ περισσότερο από ό,τι βοηθάει έξω η κοινωνία. Για σκεφτείτε εμείς πόσον αγώνα κάνουμε μέσα εδώ για να κρατηθούμε εκεί που κρατιόμαστε. Στα χάλια μας δηλαδή. Στα χάλια μας. Για σκεφτείτε ότι αν ήμασταν έξω στον κόσμο, πού θα είχαμε φτάσει άλλοι. Σε ποιο σημείο θα είχαμε φτάσει. Εδώ τώρα, μέσα στο μοναστήρι, που γίνονται ακολουθίες, που γίνονται αγρυπνίες, που γίνονται σπεριμοί, που γίνονται τα απόδειπνα, παρακλήσεις. Μετά έχουμε στη Θεία Κοινωνία, συχνά. Και ο καθένας μας από εμάς ξέρει τα χάλια του. Ξέρει τα χάλια του ο καθένας από εμάς τα πνευματικά. Και βλέπετε ότι είμαστε ένα κεράκι αναμένο, το οποίο τρεμοσβήνει η φλόγα του, να πάσα στιγμή να σβήσει. Και είμαστε φυσικά τυχεροί, γιατί γι' αυτό ζούμε μεταξύ αδελφών, ότι όταν σβήσει η φλόγα μας, ο άλλος αδελφός να μας το ανάψει αμέσως. Να μην ζήσουμε στο σκοτάδι, να μας βοηθήσει, να μας στηρίξει. Μόλις πέσουμε, αμέσως ο άλλος αδελφός να μας πιάσει από το χέρι και να μας σηκώσει. Έξω αν πέσεις, θα σου δώσουμε ένα μία παρκούλιο κάτω. Έξω άμα δω το κεράκι σου και είναι αναμένο, θα κοιτάξω πώς θα στο σβήσω. Όταν λοιπόν ζούμε μέσα αυτή την κοινωνία, τη μοναστηριακή κοινωνία, για σκεφτείτε τους ανθρώπους απ' έξω. Είναι να μπορεί κανείς σε ποια κατάσταση πνευματική μπορεί να βρίσκεται ένας άνθρωπος ο οποίος ζει και κινείται έξω. Συνέχεια. Που έχουμε μια κοινωνία που ζει παντελώς και τα ενδιαφέροντά της είναι παντελώς μακριά από το Θεό. Εμάς τουλάχιστον θα καταλογιστεί και θα μετρηθεί το ότι προσφέραμε τη ζωή μας, το ότι σε όλη μας τη ζωή φοράμε και φέρουμε ένα ράσο, χειμώνα, καλοκαίρι, μέσα στις ζέστες, στον υδρότα, το ότι αγωνιζόμαστε να χτίσουμε το σπίτι του Χριστού μας, το ότι ζητιανεύουμε για το σπίτι του Χριστού μας, το ότι αγωνιζόμαστε και εργαζόμαστε να είναι καθαρό το σπίτι του Χριστού μας, να είναι τέλειοι οι κήποι του, να είναι όσο μπορούμε τα ζώα του, το ένα το άλλο να είναι στην εντέλεια. Και αυτές είναι προσφορές που κάνουμε και μάλιστα φιλοκερδώς δεν πληρωνόμαστε γι' αυτό. Δεν ανταμοιβόμαστε γι' αυτό, ούτε και το κάνουμε από ανταμοιβή. Το κάνουμε γιατί αγαπάμε τον Χριστό. Αυτή η αγάπη μας έχει κάνει, που μας έδειξε πρώτα ο ίδιος, ακόμα και όταν μας έβγαλε, όπως σας είπα, έξω από τον Παράδεισο, αυτή η ίδια αγάπη είναι εκείνη που μας συγκινεί, δεν μπορεί να βλέπεις τον άλλον να θυσιάζεται για σένα, να πεθαίνει και σένα, να σε λατρεύει και να σε αγαπάει και εσύ απέναντί του να είσαι αδιάφορος. Αυτή η αγάπη δεν μπορεί να μην σε συγκινήσει κάποια στιγμή. Και γι' αυτό κάνουμε ακριβώς και εμείς αυτό το οποίο μπορούμε. Οι άλλοι έξω που δουλεύουν και εργάζονται για τον εαυτό τους, τι να πούν οι άνθρωποι. Φτιάχνουν το σπίτι τους, κοιτάνε να βολέψουν τα παιδάκια τους, κοιτάνε να βρουν μια θέση εργασίας, κοιτάνε πώς ο ένας θα καταπατήσει τον άλλον και θα ζήσει εις βάρος του άλλου, άρπαξε να φας και κλέψε να έχεις. Κοιτάει με ποιο τρόπο και με ποια κοντίνα θα επιβιώσει. Έτσι όπως λειτουργεί σήμερα η κοινωνία. Εμείς πραγματικά είμαστε ευλογημένοι που μας επέλεξε ο Θεός.
Και είμαστε ευλογημένοι που συγκατατεθήκαμε και του είπαμε το ναι. Και τώρα από μένει, μετά από το ναι, αρχίζει σιγά σιγά να βγάζουμε τα πάθη μας. Είναι το επόμενο βήμα. Αυτοί οι άνθρωποι έξω, τι θα προλάβουν να κάνουν άλλοι. Τι θα προλάβουν να κάνουν. Θα φροντίσουν τα σπίτια τους, θα φροντίσουν να πληρώσουν το ρεύμα τους, το νερό τους, να κοιτάξουν τα παιδιά τους, να είναι στον ίσο δρόμο, που αν τα καταφέρουν, έτσι όπως είναι σήμερα τα πράγματα, να επιβιώσουν, να βγάλουν τα προστοζήν, να κοιτάξουν, να διατηρήσουν το γάμο τους, να μην χωρίσουν. Τι δεν προλάβουν να κάνουν. Και πότε θα κοιτάξουν τα του Θεού. Και τελικά επειδή κουράζονται όλοι τους, δεν είναι κουρασμένοι, τι σου απαντάνε. Μια μέρα έμεινε, Πάτερ, που μπορώ να πω ότι ξεκουράζομαι λίγο η Κυριακή. Και γι' αυτό δεν κοιμάμαι. Δεν αντέχω, λέει, έτσι όπως είναι η ζωή. Αυτή την ημέρα που έπρεπε να την αφιερώνει στο Θεό, σκεφτείτε ότι έχει γίνει έτσι η κοινωνία πλέον έξω, που δεν μπορεί ούτε αυτή την ημέρα να πάει να την αφιερώσει στο Θεό. Δεν μπορεί πια να την αφιερώσει στο Θεό. Δεν έχει το χρόνο. Δεν αντέχει ο οργανισμός του. Γιατί έχει εξαντληθεί. Σκεφτείτε έναν άνθρωπο που νύχτα μέρα εργάζεται. Πότε αυτός ο άνθρωπος ο οποίος πλέον εξαντλημένος, κατάκοπος, σου λέει πάτε μια μέρα έμεινε και κοιμάμαι. Και πράγματι είναι ευλογημένοι εκείνοι οι άνθρωποι οι οποίοι μπορούν και σηκώνονται και πάνε το πρωί στην εκκλησία να ημνήσουν και να δοξάσουν τον Θεό και να αφιερώσουν την ημέρα τους στον Κύριο. Εξού και η ημέρα ονομάζεται Κυριακή. Αφιερώνουν την ημέρα τους στον Κύριο. Και πάνε έστω και δύο ώρες ή μια ώρα στην εκκλησία. Ερωτώ, πότε αυτοί οι άνθρωποι θα προλάβουν να κοιτάξουν τα του εαυτού τους. Πότε θα προλάβουν. Πότε αυτοί οι άνθρωποι θα μπορέσουν να εργαστούν για την τελειότητα. Πότε αυτοί οι άνθρωποι θα βρουν το χρόνο να συνειδητοποιήσουν ότι πρέπει να γίνουν φως. Πότε ότι αυτοί οι άνθρωποι, το κεράκι τους που ανάβουν πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι πρέπει να είναι αναμένο για να μην ζήσουν στο αιώνιο σκότος. Πότε αυτοί οι άνθρωποι θα συνειδητοποιήσουν ότι είναι ανεμιστήρες οι οποίοι κάνουν τους τελευταίους κύκλους της ζωής τους. Ούτε χρόνος να τους μείνει να σκεφτούν ότι μπορεί να πεθάνουν. Τώρα που είχαμε πάει στα αεροσόλυμα, τους έλεγαμε στο πούλμαν, τι είναι ο θάνατος νομίζετε. Περνάει μια ανταλίκα και σε μαζεύει. Εννοώντας λέω ότι μπορεί να σου έρθει ένα κεφαλικό, μπορεί να σου έρθει μια καρδιά, ένα αυτοκίνητο να σε πατήσει, οτιδήποτε μπορεί να σου τύχει. Σκοντάφτης, πέφτεις και σκοτώνεσαι. Και τους λέω, ξέρετε λέω εδώ στα αεροσόλυμα, πόσους έχουμε θάψει. Από όλους αυτούς που έρχονται κατά χιλιάδες κάθε χρόνο στα αεροσόλυμα, κάποιοι πεθαίνουν εκεί. Δεν ξέρεις ποια ώρα θα σταματήσει ο ανεμιστήρας και σου λέω όταν πάμε λέω στο νεκροταφείο το ελληνικό το ορθόδοξο θα σας τους δείξω λέω κιόλας. Να δείτε πως είναι θαμένοι. Γιατί λέω και να πάρουν λέω το σώμα, το πτώμα να το πάνε στην Ελλάδα κοστίζει πολύ ακριβά ξέρετε. Και πολλοί δεν έχουν τα χρήματα. Αν μια οικογένεια είναι φτωχή και φέρει μια μικρή σύνταξη δεν μπορεί να φέρει πίσω. Μπορεί να κάνει 15-20 χιλιάδες ευρώ, 50 χιλιάδες ευρώ, να φέρεις πίσω το σώμα του ανθρώπου. Πώς να το φέρεις. Οπότε δίνουν εντολή ή βγάζουν ένα εισιτήριο που είναι 300 ευρώ και έρχονται εκεί και γίνεται κηδεία εκεί στα αεροσόλυμα. Και αυτή είναι τον κόρφο τους όλοι. Λέω μην φοβόσαστε λέω. Ο λόγος θάνατος δεν γίνεται. Αλλά και στο συνάδελφο, ξέρετε πως κατεβαίνουν επάνω και τους κατεβάζουν μετά με τις καμήλες και είναι νεκροί.
Αυτό δεν γίνεται μόνο τα πασέρα σε όλη μας. Σε οποιοδήποτε ταξίδι μπορείς να πας και να μην γυρίσεις. Και στην Ευρώπη πολλοί πηγαίνουν και πεθαίνουν. Πάνε για 10-15 μέρες διακοπές και πεθαίνουν. Πολλοί πάνε και διακοπές το καλοκαίρι και γυρίζουν και σκοτώνται στα αυτοκίνητα. Ή εκεί που πήγαν, στο χωριό τους πέθαναν. Ή κάπου και διακοπές. Δεν ξέρεις ποια ώρα σε βρίσκει ο θάνατος. Και δεν σκέφτονται ούτε το θάνατο λοιπόν. Και την πρώτη τελευταία μέρα λοιπόν όταν έλεγα αυτά και λέει πάτε, μην λέτε τέτοια πράγματα. Λέει, σιγά λέει, τι είναι αυτά τα πράγματα που μας λέτε. Όταν τους τα έλεγα λοιπόν αυτά, την άλλη μέρα ξυπνάει μια κυρία και το στόμα της είχε πάει εδώ πέρα. Ναι. Και το μάτι. Και το μάτι είχε φύγει από τη θέση. Ένα αστείο. Και τώρα ή ψυξή έπαθε ή μικροκεφαλικό έπαθε. Και από το αεροδρόμιο γύρισε πίσω η γυναίκα. Τώρα που γυρίσαμε και το αεροδρόμιο πήγε απευθείας νοσοκομείο. Και τους είπα, λέω βλέπετε, λέω που σας το είπα. Ξέρεις ποια ώρα θα περάσει η Νταλίκα και θα σε μαζέψει. Λοιπόν, οι άνθρωποι αυτοί σκεφτείτε ότι δεν μπορούν να συλλογίσουν ότι μπορούν να πεθάνουν. Σου δεν είναι το να πεθάνω που έχω πάει διακοπές και ένα ταξίδι στο Ιεροσόλυμα ή στο Παρίσι ή οπουδήποτε. Δεν πήγα για να πεθάνω. Άρα δεν έχω το μυαλό τους καθόλου καλό στο θάνατο. Νομίζουν ότι θα ζήσουν, θα επιστρέψουν πίσω. Κανονικά. Αν γι' αυτό τα φεύγαν τα παλιά τα χρόνια οι άνθρωποι από το σπίτι τους, βλέπετε κάνα την προσευχή τους και έκαναν το σταυρό τους όταν μπαίνουν μέσα στο αυτοκίνητο. Οι χριστιανοί σταυρώνουν το αυτοκίνητό τους όταν ξεκινάνε. Καν δεν ξέρουν, το σκέφτονται εάν θα επιστρέψουν. Το έχουν σίγουρο την επιστροφή. Άρα λοιπόν δεν τους μένει χρόνος ούτε να σκεφτούν για το θάνατο. Δεν έχουν χρόνο. Πού να βρουν τώρα χρόνο, σας παρακαλώ. Να αγωνιστούν, να κόψουν τα πάθη και τα αμαρτήματα. Είτε είναι σαρκικά, είτε είναι πνευματικά, είτε είναι λογισμοί, είτε είναι γνώση. Και πολύ περισσότερο τα είναι αγνία αμαρτήματα που διαπράττουν. Πού αυτοί οι άνθρωποι θα τα βρουν όλα αυτά. Να επαναλαμβάνω, γιατί εμείς είμαστε ευλογημένοι. Γιατί έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε μια ομιλία. Έχουμε την ευκαιρία μέσα στο Θεσπερινό. Έχουμε στις ακολουθίες μας, στο κελί μας, στην προσευχή μας, ένα βιβλίο που θα διαβάσουμε. Μια κουβέντα που θα κάνουμε με τον άλλον. Από τον άλλον που θα έρθει να μας συμβουλευτεί κάτι και να μας ρωτήσει κάτι, ρωτώντας αυτό που θα ρωτήσει, μπορεί να μου λέει για κάτι, για ένα πάθος του, το οποίο την ίδια στιγμή μπορώ να το έχω και εγώ κιόλας. Και συμβουλεύοντάς τον, στην ουσία συμβουλεύω και τον εαυτό μου. Σκέφτομαι ότι αυτό που μου λέει από μέσα μου, το έχω και εγώ. Και τώρα μου ζητάει εγώ να το συμβουλεύσω αυτόν τον άνθρωπο. Και ταυτόχρονα η διδασκαλία που κάνω, η διδασκαλία που κάνω είναι και η διδασκαλία για μένα τον ίδιο. Πόσες φορές αυτό το πράγμα δεν συμβαίνει. Τώρα που είχαμε πάει κάτω στα Ιεροσόλυμα, αυτές τις ομιλίες τις βάλαμε που έχουμε κάνει εδώ στις συνάξεις μας, τις βάλαμε μέσα στο πούλμαν και τις ακούγαμε. Με αποτέλεσμα, ξέρετε, οι άνθρωποι ζητάγανε πού μπορούν να βρουν αυτές τις ομιλίες. Πού μπορούν να βρουν τις ομιλίες. Και δεν κατεβαίνανε μερικοί από το πούλμαν, γιατί θέλανε να ακούσουν να ολοκληρώσει η ομιλία. Γιατί άμα τη σταματάγαμε επειδή ήταν σε CD, δεν ξέραμε να το ξαναβρούμε πάλι που ήταν η ομιλία. Γιατί τους φαινόντουσαν τόσο παράξενα. Ρωτήστε εδώ τη Γερόντσα Μόνικα και την αδελφή Νικοδήμη. Τους φαινόντουσαν τόσο παράξενα
Αυτά τα απλά πραγματάκια τα οποία εμείς τα γνωρίζουμε, απλώς τα ξαναεπενθυμίζουμε στον εαυτό μας. Οπότε κάθε φορά που θυμισκέπτει το άνθρωπος και θυμάται, δυναμώνει όπως είναι και το δέντρο. Το ποτίζει με το ίδιο νεράκι συνέχεια μεν, αλλά το νεράκι αυτό το ζωγονεί. Γιατί σου υπενθυμίζει μες στο μυαλό σου συνέχεια. Δεν το αφήνει το μυαλό μας να κοιμηθεί. Όπως και με το φαγητό πολλές φορές. Μπορεί να τρώμε το ίδιο φαγητό. Φτιάξαμε σήμερα μακαρόνια. Αύριο τα μακαρόνια θα τα φάμε παστίτσιο όμως. Να έρθει θα τα φάμε κοκκινιστά. Το ίδιο είναι και ο λόγος του Θεού. Το να αναμασούμε. Αυτό όμως μας κρατάει την ψυχή μας ζωντανή, όπως το ίδιο φαγητό μας κρατάει το σώμα μας, το σώμα μας ζωντανό. Και λέμε, όπου αυτό πρέπει να προσέξω εκείνο. Και ρωτώ λοιπόν, να γιατί είμαστε ευλογημένοι. Γιατί εμάς μας δίνεται αυτή η ευκαιρία μέσα εδώ, πέρα από το ότι προσφέραμε τη ζωή μας, να τελειοποιήσουμε και τους εαυτούς μας. Να τελειοποιήσουμε και τους εαυτούς μας. Και εδώ φαίνεται ξεκάθαρα ότι έχουμε, εάν στην Παλαιά Διαθήκη ήταν ο Θεός Πατέρας, πόσο πολύ περισσότερο είναι Πατέρας σε εμάς. Είναι Πατέρας και ενδιαφέρεται για εμάς. Δείχνει το πόσο μας αγαπάει καταρχάς. Και φαίνεται από τη σταύρωσή του. Φαίνεται από το όλα αυτά που πέρασαν, το ότι ήρθε πάνω στη γη. Και ξέρετε, δεν έχουμε συνειδητοποιήσει το τι ακριβώς έχει γίνει. Ακόμα και εγώ που σας μιλάω πολλές φορές, δεν το συνειδητοποιούμε και με τις ομιλίες, και εγώ όπως έρχομαι, γιατί και εγώ μέσα στο αυτοκίνητο πάλι που άκουγα τις ομιλίες μου, τις άκουγα και δεν φαίνω εγώ μιλάω. Νόμιζα ότι άκουγα πρώτη φορά πράγματα, τα οποία εγώ ίδιος είχα πει. Και όμως όταν τα άκουγα από το μεγάφωνο του λεωφορείου, νόμιζα ήταν άλλος ομιλητής. Και διδασκόμουν από αυτά που εγώ είχα πει κάποια άλλη στιγμή, τα άκουγα τόσο να μου ήταν καινούργια στα αυτιά μου. Και να σας πω ότι δεν κατέβαινα κι εγώ. Στο τελευταίο μάλιστα που φτάσαμε να προσκυνήσουμε στο μυστικό δείπνο, εκεί που έγινε, δεν κατέβηκα κι εγώ μέχρι να ακούσω την ομιλία. Γιατί ήθελα να ακούσω ποιο ήταν το τέλος της ομιλίας. Η ομιλία μου την είχα κάνει ο ίδιος. Μια ομιλία. Πόσο μάλλον λοιπόν βοηθούνται όλοι οι υπόλοιποι άνθρωποι. Έτσι λοιπόν υπάρχει λοιπόν αυτή η ευλογία λοιπόν του Θεού που μας δίνει όλες αυτές τις ευκαιρίες ώστε εμείς να τα προσφέρουμε και να τα υλοποιηθούμε. Και βλέπουμε αυτή, επαναλαμβάνω, την άπειρη αγάπη του Θεού. Και μέσα εκεί λοιπόν στο Πούλμαν έλεγα πώς κάθεται ο Θεός και ασχολείται μαζί μας. Ξέρετε, είναι τρομερό αυτό το πράγμα που γίνεται. Και θυμήθηκα όταν είχα πάει στη Νέα Υόρκη, που είχα ανέβει πάνω στο ψηλότερο κτίριο, πώς λεγόταν στη Νέα Υόρκη, το Empire State. Το ψηλότερο κτίριο. Και μετά πάλι στον Καναδά που ανέβηκα στο πιο ψηλότερο πάλι. Και στους δίδυμους πύργους είχα ανέβει. Επάνω. Στην κορυφή τους. Και ξέρετε, εκεί πάνω όταν ανέβηκα, έχουν άκρη-άκρη έτσι κάτι σίδερα και με τζάμια και βλέπεις κάτω. Και βλέπεις κάτω. Τα αυτοκίνητα που πηγαίναν δεξιά και αριστερά φαινόντουσαν όσο είναι το μηχάκι μου. Τον είχε ενός ανθρώπου. Τόσο μικρά φαίνονται. Όσο είναι το ανοίγει στον δρόμο. Και βλέπει τον δρόμο να πηγαίνουν πέρα δόθη. Οι δε άνθρωποι πως φαίνονται σαν μυρμήγκια. Και βλέπει χιλιάδες μυρμήγκια να κινούνται. Πως είναι η Ομόνια που πηγαίνουν όταν ανοίγουν τα φανάρια και περνάνε πάνω κάτω ο κόσμος. Μιλιούνια να είναι. Γραμμές ολόκληρος κόσμος στα πεζοδρόμια δεξιά αριστερά να κινείται. Αλλά σαν να έβλεπα από πάνω και μυρμήγκια. Και λέω, κοίταξε να δεις, ένα μυρμήγκι είμαστε. Ένα μυρμήγκι είμαστε τελικά. Και αυτό το μυρμήγκι τι κάνει τώρα. Γυρίζει προς τον Θεό
Είναι σαν να γυρίσει το μυρμήγκι προς τον άνθρωπο και θα αρχίσει το μυρμήγκι να του λέει: τι λέτε, παλιά άνθρωπε, που θα μου πεις εμένα εσύ, και θα σε φτιάξω εγώ και θα σου δείξω εγώ, νομίζεις ότι κάτι είσαι. Και ξέρεις τι κάνει ο άνθρωπος. Παίρνει λίγο ενόπνευμα, σου, τα καίει, πάει και μια φωτιά και τα καίει τα μυρμήγκια. Ή πάει με το πόδι και κάνει ένα κρικ, ή βλέπει τα μυρμήγκια και περπατάει, κλαπ, του κάνει μια από το δάχτυλο και το σκοτώνεις. Πάνω στον αεροχήτη σου ή οπουδήποτε το συνάντησες. Και δεν σκεφτόμαστε ότι είμαστε μυρμήγκια. Αφού κάποια στιγμή, όπως ήμουν ψηλά πάνω στο Empire State, σηκώνω το πόδι μου και βάζω έτσι την πατούσα μου στον δρόμο. Να φέρετε από ψηλά, η πατούσα μου, το πόδι μου δηλαδή κάτω, το πέρμα, κάλυψε όλο τον δρόμο. Σκεφτείτε δηλαδή πόσο μικρό φαινόταν αυτές οι μεγάλοι οδοί, από εκεί πάνω πόσο μικρή φαινόταν έτσι. Ούτε 20 εκατοστά δεν φαινόταν ο δρόμος. Σκεφτείτε τώρα πώς μας βλέπει ο Θεός. Σαν να είναι τα μυρμήγκια, τα οποία ξεσηκώνεται, τον βρίζουμε, βλασφημάμε το όνομά του, την Παναγία, τον Χριστό, τους Αγίους. Το να πάσα στιγμή μπορούσε να κάνει και μας εξαφανίσει. Γιατί νομίζουμε ότι κάτι είμαστε. Το τρομερότερο νομίζουμε ότι έχουμε το εγώ μας. Εγώ θα σε φτιάξω εσένα, λέμε. Πού το λέμε. Και γι' αυτό διάβαζε ένα βιβλίο της προάλλης και έλεγε: βριζόντουσαν δύο άνθρωποι και τους κοίταγε ένας άγιος, λέει, και δεν κοίταξε να μην λέει. Ο πυλός βρίζει τον πυλό. Η λάσπη δηλαδή βρίζει την άλλη λάσπη. Το χώμα βρίζει το χώμα. Πιο πέρα λέει ήταν δυο άλλοι, ο οποίος ο ένας υπερηφανευότανε ότι κάτι ήτανε. Και τους κοίταγε, λέει, πάλι ο Άγιος και έκλαιγε και λέει: κοίταξε να δεις. Το ένα χώμα υπερηφανεύεται στο άλλο ότι είναι καλύτερο. Το ένα μυρμήγκι υπερηφανεύεται στο άλλο ότι είναι καλύτερο. Σκεφτείτε πως μας βλέπει ο Θεός από εκεί πάνω. Εάν ανεβαίνοντας κανείς επάνω σε ένα ουρανοξύστη και βλέπει αυτά τα πράγματα, σκεφτείτε το πως μας βλέπει ο Θεός. Και πράγματι είναι το πως μας ανέχεται ανεξυπνίαστο. Εμείς δεν ανεχόμαστε τα μυρμήγκια. Τη σκέψη τα μυρμήγκια να πούνε, έννοια σου θα σε πιάσουμε εσένα εδώ πέρα μέσα στο σπίτι. Θα δεις τι θα σου κάνουμε. Όσα και να είναι τα μυρμήγκια, θα ρίξεις ένα φλιτ, θα ρίξεις λίγο αυτό το τέσσερα και τελειώσαν όλα. Τα μυρμήγκια, όσα και να είναι. Και δεν συνειδητοποιούμε ότι είμαστε μυρμήγκια. Νομίζει ο καθένας ότι είναι κάτι από εμάς. Και έρχομαι λοιπόν να πω πώς αυτοί οι άνθρωποι έξω που ζουν θα συνειδητοποιήσουν ότι τελικά δεν είναι τίποτα και δεν είμαστε τίποτα. Και γι' αυτό ακούγοντας αυτές τις ομιλίες τους φάνηκαν πανέμορφες. Λες και ακούγανε Ιωάννη τον Χρυσόστομο και εγώ δεν ξέρω τι ακούγανε κανένα φιλόσοφο. Σκεφτείτε δηλαδή τι άχυρα έξω τρώει ο κόσμος. Πνευματικά εννοώ. Πώς αυτός τώρα ο άνθρωπος θα αγωνιστεί να φτάσει στην τελειότητα. Πώς θα φτάσει αυτός ο άνθρωπος στην τελειότητα. Και γι' αυτό λέω, ας δοξάζουμε τον Θεό, γιατί εμείς έχουμε αυτή την ευκαιρία μέσα εδώ που είμαστε. Πραγματικά μας αγάπησε και μας αγαπάει ο Θεός. Πραγματικά μας αγάπησε και μας αγαπάει. Όπως πάνω έχω εγώ τώρα, όσες 20-30 κάθες έχουμε, δεν ξέρω πόσες είναι. Αλλά πήρα και ένα γατάκι και το μεγαλώνω τώρα έτσι από μικρούλικο. Και τι πρόσεξα, απ' έξω που είχαν γεννήσει άλλες γάτες και ήταν μαζί και γεννογεννημένο,
Τώρα αυτό επειδή το προσέχουμε πιο πολύ, έχει γίνει διπλάσιο από ότι είναι τα άλλα τα γατάκια που γεννήθηκαν να ζιέψουν. Και αυτό το γατάκι, επειδή είναι μέσα εκεί και το έχουμε, το έχουμε φτιάξει τη φωλίτσα, το έχουμε κάνει, το αγαπάς περισσότερο. Το ίδιο έκανε και για μας ο Θεός. Δηλαδή είμαστε στη δικιά του την αγκαλιά. Δεν παίζει ρόλο εάν του κάνουμε ζημιές. Το γατάκι εκεί που το έχουν κάνει ζημιές και μια φορά. Λοιπόν, όμως, επειδή το έχεις πάρει σε χέρι σου και είναι δικό σου και το φροντίζεις, του δίνεις όλη την αγάπη σου που έχεις. Το ίδιο λοιπόν, εμείς μας αξίωσε ο Θεός και μας έχει μέσα στην αγκαλιά του. Μας ρώτησε φυσικά, θέλετε να σας πάρω μέσα στην αγκαλιά μου? Θέλετε να σας έχω μέσα στα χέρια μου? Θέλετε να σας κλείσω μέσα στην αγκαλιά μου? Και εσύ είμαστε. Από το Θεό εμείς μακριά. Με τα μαθήματά μας. Και το απαντήσαμε ναι. Και γιατί ήρθαμε μέσα στο σπίτι του, ήρθαμε μέσα στην αγκαλιά του και μας προστατεύει. Και τώρα εκείνο που απομένει σε εμάς, είναι να αγωνιστούμε να γίνουμε πιο τέλειοι. Για να το αποδείξουμε ότι πραγματικά είμαστε παιδιά του δικά του. Ότι είμαστε δικά του. Και να ξέρετε ένα πράγμα, ότι αυτός ο αγώνας, ο οποίος δεν είναι εύκολος, όπως σας είπα, διότι θέλει το ξερίζωμα των δέντρων, δεν είναι εύκολα. Έχει ρίζες, όπως και το δόντι δεν βγαίνει εύκολα, πονάει. Γιατί έχει ρίζες, έτσι και τα μαρτήματα για να βγουν, δεν είναι εύκολα. Και γι' αυτό να ξέρετε, πάλι ο Θεός συγκαταβαίνει. Πάντοτε ο Θεός μας καταλαβαίνει. Γιατί ακριβώς είναι Θεός Πατέρας. Είναι Θεός Πατέρας, όπως ο Πατέρας ό,τι και να κάνει το παιδί του, το αγαπάει. Ό,τι και να το κάνει το παιδί, και η μάνα, ό,τι και να κάνει το παιδί, το αγαπάει το παιδί. Δεν πάβει να το αγαπάει. Και αυτή την απέραντη αγάπη, η οποία μας κάνει αναπολόγητους πολλές φορές. Εμείς αμαρτάνουμε και εκείνος βλέπετε μας σκεπάζει. Εμείς αμαρτάνουμε και αντί να μας πάρει τη χάρη του και τα λοιπά, βλέπετε συνεχίζει και μας δίνει και περισσότερη χάρη. Γιατί, γιατί βλέπει ότι αγωνιζόμαστε. Και αυτό θέλει. Να προσπαθούμε μία-μία ριζούλα να βγάλουμε. Ένα-ένα κλαρί να κόψουμε. Ένα-ένα μάθημα να κόψουμε. Το ένα μετά το άλλο, το ένα μετά το άλλο, τελικά θα φτάσουμε στην τελειότητα. Αλλά πρέπει να γίνεται αγώνας συνεχόμενος. Και να έχουμε υπόψη μας ότι σαν πατέρας που είναι, να ξέρετε μας βλέπει με πολύ εσπλαχνικότητα. Δεν έχουμε επάνω από το κεφάλι μας έναν εξουσιαστή. Δεν έχουμε ένα αφεντικό. Δεν είναι όπως είμαστε σε μία υπηρεσία. Όταν είσαι σε μία υπηρεσία, αν δεν κάνεις καλά τη δουλειά σου, το αφεντικό σε απολύει. Δεν είναι έτσι. Εδώ έχουμε πατέρα. Όπως αν ήσουν στη δουλειά του πατέρα σου και υπηρετούσες τον πατέρα σου και ζημιά να του έκανες τη δουλειά, μπορεί να σε μάλλονε, μπορεί να σου φώναζε, αλλά είσαι πάλι μες στη δουλειά. Είσαι πάλι κοντά του. Είσαι πάλι μες στην εργασία του. Είσαι πάλι μες στην αγκαλιά του. Πάλι με την προστασία του. Πάλι δεν σε διώχνει, δεν σε απολύει. Δεν σε απολύει. Γιατί εσένα οι σχέσεις σου δεν είναι σχέσεις εργάτη με αφεντικού. Οι σχέσεις μας με τον Θεό είναι πατέρα και παιδιού. Παιδιού και πατέρα. Και όχι μόνο αυτό, μας αποκαλεί αδέλφια του. Παντού μες στη γραφή ο Χριστός μας αποκαλεί αδέλφια του. Μας αποκαλεί συγκληρονόμους.
της βασιλείας του. Ξέρετε τι σημαίνει συγκληρονόμος της βασιλείας του? Αυτό το οποίο κληρονομεί ο Υιός, ο Χριστός, κληρονομούμε και εμείς. Είμαστε συγκληρονόμοι. Και μας ονομάζει κάτι παραπάνω ακόμα. Λέει θα συμβασιλεύσουμε στη βασιλεία του. Δεν είμαστε υπήκοοι και θα είναι ο βασιλιάς. Θα συμβασιλεύσουμε. Θα συμβασιλεύουμε μαζί. Δηλαδή θα αποκτήσουμε και θα έχουμε βασιλικά καθήκοντα. Βασιλικές απολαύσεις. Συμβασιλεύουμε τον Χριστό. Η βασιλεία του δηλαδή γίνεται δικιά μου βασιλεία πλέον. Καθότι είμαι σκληρονόμος. Αυτή είναι η απέραντη αγάπη. Αυτή η αγάπη που έδειξε από την αρχή ότι είναι παιδί του ο Αδάμ και η Εύα. Τον οποίο όπως βλέπουμε και διαγράφεται η ιστορία μέχρι τελευταία στιγμής βλέπετε ότι επί γης κατήλθες ή να σώσεις τον Αδάμ και εν γη μη ευρικός του τον δέσποτα μέχρι τις άδου κατελήλη θα ζητώ. Βλέπετε όπως διαγράφεται και βλέπουμε εμείς τώρα την ιστορία μετά τόσες χιλιάδες χρόνια ζωής του ανθρώπου. Φαίνεται πλέον η αγάπη του Θεού σε όλη την πορεία όταν τη διαβάζει κανείς. Και βλέπει πόσο ο Θεός προσπαθεί από τα χέρια του διαβόλου να μας σώσει. Να πάρει έστω και την τελευταία ψυχή. Να μην κερδίσει ο διάολος ούτε μία ψυχή. Και προσπαθεί να βρει ευκαιρίες και αφορμές πώς θα σώσει το παιδί του. Έλεγα εκεί σε κάτι νέους που ήμασταν. Μίλαγα για τους δαιμονισμένους. Και ανέφερα μια περίπτωση δαιμονισμένου ανθρώπου, ο οποίος δεν ήταν κοντά στο Θεό, δεν αγαπούσε το Θεό, δεν του συγκινούσε η Εκκλησία. Και λέω και αυτόν ακόμα ο Θεός, επειδή ήταν καλό στην ψυχή, τον αγαπούσε, γιατί ήταν το παιδί του. Και αφού δεν μπορούσε με κανέναν τρόπο άλλο να τον φέρει κοντά του στην Εκκλησία, δεν μπορούσε να βρει άλλο τρόπο να τον φέρει κοντά του στη σωτηρία, τι βρήκε? Επέτρεψε να μπει ο διάολος μέσα του. Βλέποντας ο άνθρωπος αυτός, λέω τον διάβολο μέσα του, που τον άκουγε, που μίλαγε με το στόμα του ο δαίμονας, που καταλάβαινε ότι ό,τι κινήσεις έκανε πλέον δεν ήταν δικές του κινήσεις, αλλά ήταν κινήσεις δαιμονικές, πίστεψε πλέον στον Θεό. Και από εκεί που δεν πάταγε το πόδι στην Εκκλησία, ξεκίνησε μετά στην Εκκλησία. Από εκεί που δεν εξομολογεί του, μετά έπρεπε να εξομολογηθεί για να φύγει από μέσα το δαίμονας. Μεταλάμβανε. Προσευχόταν. Και έτσι ο άνθρωπος αυτός, ενώ ήταν άθεος, τελικά και ο δαίμονας έφυγε και ο άνθρωπος παρέμεινε πιστός. Δείτε πως ενεργεί ο Θεός για να σώσει το πλάσμα του. Και αυτό το κάνει μόνο κάποιος όταν σε αγαπάει, ψάχνει να βρει τρόπους σωτηρίας. Και μας πραγματικά ο Θεός μας αγάπησε και μας έχει φέρει εδώ κοντά του. Και είμαστε κοντά του. Γιατί αν είχαμε μείνει ίσως έξω στον κόσμο, ποιος ξέρει σε τι χάλια θα ήμασταν πνευματικά. Όχι ότι τώρα δεν είμαστε. Αλλά αν είμαστε τώρα, συγκρίνεται ότι αν ήμασταν έξω, σε ποιο σημείο θα ήμασταν. Σε ποιο σημείο θα ήμασταν. Και τώρα είμαστε μέσα στην αγκαλιά του Θεού. Είμαστε μέσα στα χέρια του Θεού. Και από εμάς, πλέον απομένει ένα, να ανταποδώσουμε αυτή την αγάπη. Αγωνιζόμενοι τι? Να γίνουμε τέλειοι. Να γίνουμε τέλειοι, να προσπαθούμε να ξεριζώσουμε από μέσα μας οποιοδήποτε ελάττωμα.
ένα-ένα κλαράκι από αυτό το δέντρο, το θεόρατο πλάτανο με τα βάθη και τις αμαρτίες, ένα-ένα το κόβουμε. Αν κλαδεύουμε, θα μείνει ο κορμός, θα κουδώσουμε μια και στον κορμό μετά και θα πεταχτήσουμε και τις ρίζες έξω. Και έτσι θα επέλθει και η σωτηρία μας. Έτσι θα το αποδείξουμε ότι πράγματι φανήκαμε αντάξει της αγάπης αυτού. Μας αγάπησε και το αποδείξαμε και εμείς εμπράκτους ότι του δώσαμε και τη ζωή μας, θυσιάσαμε και τα νιάτα μας, θυσιάσαμε και τη γνώση μας, θυσιάσαμε και τη μορφωσή μας, θυσιάσαμε και δεν κάναμε ούτε οικογένεια, δεν κάναμε ούτε παιδιά, δεν αποκτήσαμε τίποτα στο όνομά μας, δεν αποκτήσαμε ούτε χρήματα, ούτε πλούτη, τίποτα από όλα αυτά δεν αποκτήσαμε, παρά μόνο όσο αυτός μας έδωσε. Και αυτά μας έδωσε, εμείς που τα θυσιάσαμε. Τα αξιοποίησαμε μόνο για αυτόν. Μόνο για τη δόξα του και το όνομά του. Και αγωνιστήκαμε να γίνουμε όσο πιο τέλειοι μπορούμε. Γιατί αυτόν λατρεύουμε, αυτόν αγαπούμε, αυτόν τιμούμε, αυτόν δοξάζουμε. Και αυτό θα πρέπει να κάνουμε στην καθημερινή βάση μας. Ώστε να το αποδείξουμε ότι πραγματικά είμαστε παιδιά του και αυτός είναι ο πατέρας μας. Και όπως μας θέλει να είμαστε τέλειοι, γιατί είναι αυτός τέλειος, να γίνουμε κι εμείς όσο μπορούμε πιο τέλειοι. Αμήν. Διευθών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Σου Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.